και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο Sunday Show. Η εκπομπή που θα σας χαρίζει στιγμές από εκδηλώσεις που ξεχώρισαν, συνεντεύξεις που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον, αλλά και πρόσωπα εξαιρετικά αγαπημένα, είναι εδώ και σας υπόσχεται να σας κρατάει την καλύτερη συντροφιά. Ωστόσο, η διασκέδαση του Sunday Show συνεχίζεται και με τα podcasts μας, τα οποία πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Hellenic Tech Network και κάθε φορά θα φιλοξενούν εκλεκτούς καλεσμένους μέσα από εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Στην πρεμιέρα μας αυτή την εβδομάδα έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε στο στούντιο της εκπομπής μας τον Λούι Λοΐζου, όπου θα μιλήσουμε για τα startups και τη σημασία τους. Άρωμα Ελλάδας λοιπόν μύρισε την Τετάρτη 24 Απριλίου στο κέντρο του Λονδίνου και συγκεκριμένα το Hellenic Center, όπου η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εν ώψη του Φεστιβάλ της Χίου αλλά και του Φεστιβάλ της Απφού στη Λέσβο μας υποδέχτηκε με άφθονο φαγητό, ποτό και μουσική σε μια βραδιά τέχνης και πολιτισμού η οποία μας έφερε πιο κοντά στα αγαπημένα μας νησιά. Δεν έλειπαν ωστόσο και οι καλεσμένοι του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κ. Κώστα Μουτζούρη, οι οποίοι αποτελούν αγαπημένες φυσιογνωμίες από την Ελλάδα που μας ταξίδεψαν μέσα από τις ομιλίες τους. I would like, on behalf of the region of North Aegean Islands, to welcome you here. I am really inundated by what I see. I couldn't expect that we would have such a world here. So many people here. I really thank you for coming and I really feel proud that my wife has been able to organize all this. For those of you who have never been to Greece, for those of you who've never gone to the islands, life is too short to miss out on quality. And as an islander by heritage, even though from another island group, I invite you to visit. Visit the northern islands in the Aegean. Visit and see the culture and meet the people. As we gather here today, let us not only marvel at the splendor of the North Aegean islands, but also recognize the incredible potential they hold as a destination for travelers. Visitors who seek authentic experiences and unforgettable memories, and I don't necessarily mean the Ouzo experience, at least not only. This is not a usual diplomatic expression, especially in public speaking, but I urge you to explore beyond the beaten path of Ikaria, where the secret of longevity is well hidden, to wander through the villages of Mestá in Chios, savor the flavors of local cuisine in Limnos, and connect with the people who call these islands home. In doing so, you will not only discover the true essence of the North Aegean Islands, but also leave a piece of their magic in your heart. Πείτε μας δύο λόγια για την παρουσία σας στην απόψινή εκδήλωση. Η απόψινή παρουσία μου ήταν ακριβώς για να πω ότι θα είμαι, γιατί πρώτη φορά συμμετέχω στο φεστιβάλ αυτό και ήθελα και να γνωρίσω και τους ανθρώπους εδώ και δεν έχω ποτέ παρουσιαστεί στο Λονδίνο, ούτε σε μία εκδήλωση, μόνο μια παράσταση έχουμε έρθει. Αλλά ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω αυτόν τον κόσμο, αυτούς τους Έλληνες που ζουν εδώ, που μεγαλουργούν εδώ. Πώς σας φάνηκαν οι άβρα που εισπράξατε σήμερα? Είναι άνθρωποι που κρατάνε το γυαλιά μέσα τους, αλλά τους έχω γνωρίσει κατηδίαν, οπότε ξέρω πώς ανοίγονται. Εδώ σε αυτές τις εκδηλώσεις πάντα λίγο κουμπωνόμαστε. Δεν είναι εύκολο να τους ανοίξεις την καρδιά, είναι εύκολο να τους μιλήσεις. Αν μιλάς κατευθείαν στην καρδιά τους, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι σε ακούν. Είπατε πριν ότι το γέλιο μας προκαλεί ενοχές κάποιες φορές. Ναι, πολλές. Ωστόσο, εμείς όταν βλέπουμε εσάς, γελάμε με την καρδιά μας. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, αλλά εγώ το έκανα κάθε Τρίτη, δεν το έκανα κάθε Παρασκευή. Την Παρασκευή πάντα την είχαμε με το φόβο. Φαντάζομαι και εσύ μεγάλος θες, μη γελάς. Παρασκευή είναι. Γενικά, υπήρχε μία μέρα που δεν έπρεπε να γελάμε. Ενώ δεν υπάρχει καμία μέρα που να μην μπορούμε να κλαίμε. Άρα σημαίνει ότι το γέλιο από την αρχή είναι σαν απαγορευμένο. Και γενικά, πώς θα πω ρε παιδί μου, μεγαλώσαμε με αυτές τις τιμωρίες, τις τιμωρητικές μεθόδους που
με έναν τρόπο στην Ελλάδα αρέσκονται πάρα πολύ το ξυλουργείο του παράδεισο, ο Έλληνας χρειάζεται βούρδουλα. Γενικά υπάρχει μια κακή ψυχολογία, να το πω, ή πολύ κακή, δεν ξέρω πώς να το πω, που θέλει να συνδέσει τη ζωή μας με κάτι ότι κάπως ο Έλληνας συνετίζεται με λίγο με βία, να το πω έτσι. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που πρέπει να νικήσουμε αυτά τα χρόνια, δεν θα τα πω στερεότυπα, θα το πω έτσι, της εποχής, της παλιάς εποχής, που θέλαν να συγκρατούν ίσως τους ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι η εποχή πλέον να έχει φύγει και είναι καλό να αποχαιρετήσουμε τους παλιούς μας ωραίους τρόπους και να πάμε στους καινούργιους. Επίσης είπατε πριν ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τη θάλασσα. Ναι. Τι μήνυμα θα δίνατε στους Έλληνες εδώ του Λονδίνου που δεν βλέπουμε τη θάλασσα δυστυχώς κάθε μέρα? Εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες του Λονδίνου τη βλέπουν πιο πολύ τη θάλασσα. Τη βλέπουν γιατί δεν είναι τυχαίο ότι ασχολούνται με τα πλοία, διασχολούνται με τη θάλασσα. Είναι στην Αγγλία και ασχολούνται με τη θάλασσα. Οι Έλληνες βλέπουν τη θάλασσα. Όλη η Ελλάδα βλέπει τη θάλασσα. Βλέπουμε θάλασσα. Βλέπουμε τη φυγή μας εκεί. Και έχουμε μάθει σαν λαός να κοιτάμε αλήθεια έξω. Δεν είναι ένας λαός που κοιτάει απ' έξω μέσα. Κοιτάμε από μέσα μας έξω. Ενώ στις βόρειες χώρες κοιτάνε όλοι να μπουν σε ένα μέρος. Σήμερα έλεγα, ας πούμε, πάμε σε ένα μουσείο καταπληκτικό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο χτισμένο. Αλλά γιατί? Για το λόγο ότι θέλουν να μπουν σε ένα ωραίο μέρος μέσα. Οι Έλληνες θέλουν να πάνε σε ένα ωραίο μέρος έξω. Και η ζωή μας είναι έξω. Και πρέπει να επανέλθει έξω και να μην την δεσμεύουμε με πράγματα τα οποία φρουρούν τον εαυτό μας. Δεν πρέπει να βάζουμε σκοπιά στους εαυτούς μας. Αυτή είμαι εδώ να το πω έτσι με χαρά αυτό. Μας ταξιδεύετε με τα λόγια σας. Και ήθελα μια τελευταία ερώτηση. Οι προετοιμασίες για το φεστιβάλ έχουν ξεκινήσει? Τι? Οι προετοιμασίες για το φεστιβάλ. Όχι, δεν χρειάζεται προετοιμασίες. Ούτε καν το λόγο μου δεν προετοίμασα. Ήθελα να δω τι γίνεται και να μιλήσω έτσι από καρδιάς. Βέβαια, ξέρω τα κείμενα που θα πω, αλλά ο αυτοσχεδιασμός μου είναι πιο καλό, λειτουργώ πιο σωστά κάθε φορά με το κοινό. Ένα ξεχωριστό κοινό σου δίνει άλλες. Μπορείς να βλέπεις ένα πρόσωπο από κάτω που να σε εμπνέει για κάτι. Και αυτό το πρόσωπο δεν θα το δεις σε μια άλλη παράσταση. Θα το δεις εκεί. Εγώ θέλω με τα υλικά που κάθε μέρος, όπως φτιάξει ένα φαγητό σε ένα μέρος και παίρνει την ντομάτα από τον κήπο, έτσι παίρνει και έναν άνθρωπο από το περιβάλλον του και μαζί του χτίζεις αυτό που φτιάχνεις. Αυτό που θα κάνουμε είναι ένα κομμάτι, ξέρουμε τι θα πούμε, και άλλο κομμάτι θα το βρούμε μαζί με τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το ωραίο. Το Hellenic Center επισκεφτήκαμε το Σάββατο 20 Απριλίου, όπου έλαβε χώρο η εκδήλωση με τίτλο Think Future, Innovation in Everyday Life, σε οργάνωση Hellenic Tech Network και Hellenic Center. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν καινούργιες τεχνολογίες, αλλά και να ενημερωθούν για την επίδραση που εκείνες έχουν στην καθημερινή μας ζωή. Καινοτόμες ιδέες που χαρίζουν ταυτότητα στο μέλλον, αλλά και παρουσιάσεις, ήταν λίγα μόνο από τα χαρακτηριστικά της ημέρας, όπως θα δείτε και στο παρακάτω απόσπασμα. Βρισκόμαστε στο Hellenic Center, εδώ όπου σε λίγα μόλις λεπτά θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του Hellenic Tech Network Think Future Innovation in Everyday Life. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Η Vevivo είναι ένα social network που έχει βασικά ένα σκοπό. Θέλουμε να δώσουμε μια καλύτερη κοινωνική ζωή στους χρήστες μας. Και αυτό θα έρθει και από την προσωπική τους ζωή μέσα από τις φιλίες, αλλά και μέσα από κοινότητες κοινών ενδιαφερόντων, όπως μπορεί να είναι η ορειβασία ή τα επιτραπέζια παιχνίδια. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Βασικά η Vevivo είναι έναν πάρα πολλά μεγάλο social tool που μπορείς να έχεις όλη σου την κοινωνική ζωή μέσα. Δεν είμαστε social media, ο σκοπός μας δεν είναι να σκρολάρεις, που λέμε, ατελείωτα.
είναι να μπεις, να βρεις κάτι να κάνεις και βγήκες. Από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, ποιος είναι ο στόχος σας? Σίγουρα θέλουμε να δούμε και ο υπόλοιπος κόσμος πώς βλέπει την πλατφόρμα, οτιδήποτε feedback μπορούν να μας δώσουν και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να γνωρίσουμε και άλλους innovators, Έλληνες και Κυπρίους. Και η ιδέα σας αυτή πώς γεννήθηκε? Ξεκίνησα όταν ήμουν φοιτητής στην Αγγλία, δημοσιογράφος, και ήθελα να πάω να δω τον Blade Runner 2049 και δεν έβρισκα κανένα. Και κάπως από εκεί ξεκίνησε η ιδέα και την αναπτύξαμε από τότε. Και μία στάση στο μεγάλο πρωταγωνιστή, θα λέγαμε, της ημέρας και τον κύριο Δημήτριο Κανούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πείτε μας δύο λόγια, τι κάνουμε εδώ? Λοιπόν, εμείς φέραμε το ρομπότ μας, είναι ένα αυτόνομο ρομπότ, το οποίο το χρησιμοποιούμε σε διάφορες εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, με τι ασχολείστε ακριβώς? Λοιπόν, καταρχάς αυτό είναι μέρος ενός project, το οποίο χρηματοδοτείται από το αγγλικό κράτος, UKRI λέγεται, το οποίο ουσιαστικά μας χρηματοδότησε να κάνουμε αυτά τα ρομπότ να μπορούν να βγουν στον πραγματικό κόσμο και όχι μέσα σε ένα lab, μέσα σε ένα εργαστήριο. Η ιδέα ήταν ότι κάποια στιγμή χρειαζόμαστε κάποια ρομπότ έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν κάποιες δουλειές οι οποίες είναι επικίνδυνες και βλαβερές για τον άνθρωπο. Φανταστείτε, ας πούμε, να χρειαστεί να μπει σε ένα ραδιενεργό εργοστάσιο. Φανταστείτε τη Φουκουσίμα ή το ανάλογα εργοστάσια που υπάρχουν και πρέπει να γίνει κάποιο inspection εκεί. Ή να μπορέσει να κάνει κάποιες εργασίες οι οποίες είναι κουραστικές για τον άνθρωπο, να σηκώνει κυβότια κτλ. Ή να κάνει κάποιες εργασίες οι οποίες είναι βαρετές για τον άνθρωπο. Για παράδειγμα, να γυρνά γύρω-γύρω κάποιους χώρους ενός εργοστασίου και να ελέγχει άμα δουλεύει ok. Αυτή ήταν η ιδέα και ουσιαστικά χρηματοδοτηθήκαμε με διάφορα ρομπότ και προσωπικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό πραγματικότητα. Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το θεμελιώδες στοιχείο επιτυχίας μιας καινοτομίας? Να μπορέσει πραγματικά να βοηθήσει τον άνθρωπο σε κάτι το οποίο χρειάζεται. Νομίζω αυτό είναι. Όλα τα άλλα είναι λίγο πιο ερευνητικά ή θεωρητικά. Και εμείς σε αυτό το project, αν και έχουμε το ερευνητικό κομμάτι, τελικά τα use case μας είναι πραγματικά στον πραγματικό κόσμο. Η τεχνολογία έχει σώσει ζωές, χαρίζει πληθώρα επιλογών στον άνθρωπο. Ωστόσο, θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια αρνητική χρειά στην επίδρασή της στην περίπτωση που δεν διαχειριστεί σωστά από τον άνθρωπο? Φυσικά. Τώρα μιλάμε για νέες τεχνολογίες, όχι μόνο στο υλικό κομμάτι και στο software κομμάτι. Πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Δηλαδή, πρέπει σίγουρα να μπαίνει το ηθικό κομμάτι μέσα, το κομμάτι του robustness που λέμε, δηλαδή πόσο αυτό που λέμε το ρομπότ να κάνει όντως το κάνει ή φεύγει εκτός ορίων. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα και σίγουρα πρέπει να λειτουργούν κάτω από κάποια regulations στην κοινωνία μας. Σίγουρα είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι δύσκολο. Και επειδή οι τεχνολογίες αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα, συχνά οι άνθρωποι τις ξεχνάμε. Αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τέλος, ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου όταν βλέπει το ρομπότ? Νομίζω αυτό το είδαμε και έξω. Το πήραμε να βγάλουμε μια φωτογραφία και... Έχετε επιλέξει και το χρώμα να είναι έτσι αισθητό. Ναι, το χρώμα είναι κίτρινο. Νομίζω είναι για να μπορεί... Νομίζω δεν έχει να κάνει με το στυλιστικό. Είναι νομίζω να μπορεί να φαίνεται το ρομπότ από μακριά, έτσι ώστε να κρατάς μια απόσταση από αυτό. Συνήθως δηλαδή όταν το χειριζόμαστε πρέπει να κρατιέται μια απόσταση 1 με 2 μέτρα. Δεν είναι ρομπότ το οποίο το αγκαλιάζεις. Δεν είναι ένα pet. Είναι ένα μηχάνημα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Αν και μοιάζει με σκύλος ή με ένα ζώο, δεν είναι ζώο. Είναι ένα ρομπότ που έχει μοτέρ, είναι σαν μια μηχανή. Ωραία.
Νομίζω ότι ο κόσμος ενθουσιάζεται, κάποιοι φοβούνται, όλες τις αντιδράσεις σίγουρα. Νομίζω είμαστε εδώ σαν πανεπιστήμιο για να πείσουμε τον κόσμο ότι είναι χρήσιμο, έχουμε μια χρησιμότητα και άμα χρησιμοποιηθούν σωστά και ηθικά μπορούν σε κάποια κομμάτια να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο πρώτο Sunday Show Podcast που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Hellenic Tech Network. Εδώ όπου κάθε φορά θα σας κρατάμε συντροφιά με ξεχωριστούς καλεσμένους και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Σήμερα λοιπόν ποδαρικό μας κάνει ο Λούις Λοΐζου. Λούι, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι απόψε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Λούι, ας συζητήσουμε λοιπόν για το τι είναι το startup και ποιος είναι ο απότερος σκοπός του. Το startup είναι ένα φαινόμενο. Είναι φαινόμενο θετικής επίδρασης σε εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι τρόπος σκέψης ενός αρχάριου και όχι ενός ειδήμονα. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι όχι το σπάσιμο των υφιστάμενων κανόνων, αλλά η συγγραφή καινούριων. Πάρα πολύ ωραία. Πολλές μεγάλες προσωπικότητες οι οποίοι πέτυχαν και στη συνέχεια έγιναν δισεκατομμυριούχοι μοιράζονται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι το υπέρμετρο πάθος για την επιτυχία, που είναι και προτεραιότητα βασική στη ζωή τους, αλλά επίσης και το ανταγωνιστικό ένστικτο, αφού αυτό που πάντα πρέπει να περιμένει στο επόμενο βήμα του ανταγωνιστή. Συμφωνείς με αυτό? Θα έλεγα το εξής. Αν μάθαινες, για παράδειγμα, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος άξιζε 8 δις σε wealth και ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε στο σπίτι του μόνο ένα κρεβάτι, μία καρέκλα και πάνω στον τοίχο είχε κρεμασμένη τη φωτογραφία του Άινστάιν. Νομίζω ότι μας απάντησες, αλλά θα ήθελα λίγο παραπάνω να... Θα μπορούσα να πω κάτι παραπάνω. Πολύ απλά, αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Steve Jobs. Όταν ήταν ο Steve Jobs CEO στην Apple, την δεύτερη φορά που ήταν CEO, πάλι είχε τον τρόπο σκέψης ενός αρχάριου. Και όταν είσαι αρχάριος, χρειάζεται να δουλεύεις πολύ και πολύ σκληρά και πολλές ώρες. Αυτοί που δεν δουλεύουν πολλές ώρες είναι οι δήμονες. Και κατά την άποψή μου δεν χωράνε στα startups. Άρα θεωρείς ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν μπορεί να το έχει ένας άνθρωπος που ξεκινάει κάτι καινούριο. Αυτό θα έλεγα, ναι. Και κάτι καινούριο μπορεί να ξεκινήσεις ανά πάσα στιγμή. Η Apple, όταν άρχισε τη δημιουργία των καινοτόμων προϊόντων όπως το iPod, iPad και το iPhone, ήταν μια καθώς πρέπει εταιρεία. Αλλά ο Steve Jobs είχε το startup mentality. Ωστόσο, υπήρχαν και οι περιπτώσεις στις οποίες ξεκίνησε μια ιδέα, αποδοκιμάστηκε, αλλά στη συνέχεια κατάφερε να πετύχει και να εδραιωθεί, είτε έχοντας αλλάξει πλεύση, είτε έχοντας παραμείνει στο ίδιο μοτίβο. Ποιες είναι οι σκέψεις σου πάνω σε αυτό? Το startup στην αρχή είναι πάντα αλλοπρόσαλλο. Πάντα αποδοκιμάζεται. Ποτέ δεν επικροτείται. Αν δεν αποδοκιμαστεί, αν δεν επικροτηθεί, τότε δεν είναι startup. Είναι ένα από τα ίδια. Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα? Φυσικά. Το Snapchat, για παράδειγμα, όταν είχε αρχίσει, είχε θεωρηθεί ως το κακό app. Τώρα χρησιμοποιείται από 450 εκατομμύρια χρήστες, επί καθημερινής βάσεως, όσος είναι και ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλά για να τα βάλουμε σε ένα πλαίσιο. Και συνήθως αυτό είναι ένα γνώρισμα όλων των startups. Είχα ακούσει πρόσφατα σε ένα podcast για τη ζωή του Steve Jobs, γυρνάμε πάλι εκεί, όπου μου είχε κεντρήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον, διότι είχαν αναφέρει πως στη ζωή του την παρομοιάσανε λίγο με τα συρτάρια, ότι κάθε ζήτημα ή κεφάλαιο στη ζωή του το ανοίγει στο χρόνο που πρέπει και το κλείνει στο χρόνο που πρέπει. Πώς το σκέφτεσαι αυτό? Το θέμα κεφαλαίων ζωής ενός ανθρώπου είναι καθαρά τρόπος επιλογής του ιδίου, πώς το χειρίζεται. Τώρα δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τα συγκεκριμένα κεφάλαια τα οποία είχε αναφερθεί στην συνομιλία του τότε,
Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι κοινό γνώρισμα αυτών των ανθρώπων είναι να αφιερώνουν την ζωή τους σε ένα σκοπό. Να αφιερώνουν τη ζωή τους στην υλοποίηση ενός οράματος, το οποίο πολύ πιθανόν να μην χωράει να γίνει στην περίοδο της ζωής τους. Και αυτό ήτανε που έκανε ο Steve Jobs, όσο διάρκησε εκεί και όσο προχώρησε να κάνει αυτά που έχει κάνει. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για ένα startup είναι να μπορέσεις να συνειδητοποιήσεις στην αρχή ότι είσαι ο κανένας μέχρι να αποδείξεις ότι μπορείς να γίνεις ο Οδυσσέας. Και συνήθως τα startups ή αυτές οι μικρές εταιρείες που ονομάζονται startups, κατά την άποψή μου δεν μπορούν να ονομαστούν startups μέχρι να αποδείξουν ότι μπορούν να ονομαστούν startups. Έχουν υψηλές προσδοκίες. Δεν μπορείς να αρχίσεις ένα startup με υψηλές προσδοκίες. Γιατί αυτό δεν είναι ο τρόπος σκέψης ενός αρχάριου. Είναι ο τρόπος σκέψης ενός ηδήμονα. Και αυτό έρχεται σε καθαρά αντίθεση με το ότι είναι ένα startup. Δεν θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι αυτό είναι κάτι που θα τους κινητοποιούσε περισσότερο. Το τι κινητοποιεί κάποιον founder είναι περισσότερο γιατί το κάνει. Και δεν είναι το γιατί συνδεδεμένο με αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, σε επιτυχία και πλούτο και τα λοιπά. Είναι περισσότερο στην προώθηση κάποιας ιδέας, καινοτόμας ιδέας και στη θετική επίδραση εκατομμυρίων ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο δεν συγκαταλέγεται σε αυτό τον τρόπο σκέψης και υλοποίησης, είναι απλά μία εταιρεία. Μπορεί να είναι μικρή, μπορεί να είναι μεσαίου μεγέθους, μεγάλου μεγέθους, αλλά δεν είναι startup. Η σύνδεση με το κατάλληλο περιβάλλον, αλλά και τα connections, είναι εξίσου σημαντικά. Φυσικά. Γιατί όταν είσαι σε έναν περιβάλλον ξηρασίας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει κινητοποίηση στην αναζήτηση ιδεών και στην υλοποίηση ιδεών. Αν είσαι σε ένα περιβάλλον όμως που είναι πρόσφορο έδαφος για την καλλιέργεια και την άνθηση τέτοιων ιδεών, φυσικά. Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει ότι τα startups αποτελούν μια ξεχωριστή φιλοσοφία. Εσύ πώς το κρίνεις αυτό? Φυσικά και είναι μια ξεχωριστή φιλοσοφία. Από τη στιγμή που έρχεσαι και φέρνεις καινούργιες ιδέες, είναι καθαρά μια καινούργια αρχή, η οποία με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί κάτι που για πρώτη φορά έχει γίνει. Και θα τολμούσα επίσης να πω ότι το μεγαλύτερο startup της Ελλάδας ήταν η ίδια φιλοσοφία. Με founders, τον Πυθαγόρα, τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Και είναι αυτό που λέει και ο Steve Jobs, ότι τα startups είναι κάτι σαν τα διαμάντια, τα οποία γίνονται, υλοποιούνται μεταξύ χαρισματικών ανθρώπων που διαφωνούν μεταξύ τους. Και το αποτέλεσμα είναι αυτά τα διαμάντια, κατά το Steve Jobs. Και το ίδιο είχε γίνει τότε και στην αρχαία Ελλάδα. Ο Αριστοτέλης διαφωνούσε σε πάρα πολλά θέματα με τον Πλάτωνα, είχε αδειάσει αρκετές φορές και στα πολιτικά και στην περιψυχής, τόσο για τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα, αλλά και τους μοιημένους του Πυθαγόρα. Το ίδιο έχουμε δει να συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Και επίσης βλέπουμε και την αποδοκιμασία που είχε ο Σοκράτης τότε. Ήταν καθαρό το ότι κατηγορήθηκε για διαφθορά των νέων, περίπου με τον ίδιο τρόπο που είχαν κατηγορηθεί και startups, όπως το Snapchat για παράδειγμα, που είχε κατηγορηθεί για το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και κάπου εκεί μου δίνεις πάτημα για την επόμενη ερώτηση, καθώς ανάμεσα σε αυτές τις διαφωνίες, μετά υπάρχει και η αποδοκιμασία. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Εμείς ή οι founders? Οι founders. Οι founders. Εξαρτάται από τον founder. Έχουμε διάφορα παραδείγματα, διαφόρων ειδών χειρισμού της αποδοκιμασίας.
ο καλύτερος τρόπος είναι να συνεχίζεις να κάνεις αυτό που πιστεύεις. Αν το αφήσεις, τότε δεν είναι πλέον ο τρόπος σκέψης του αρχάριου, αλλά είναι ο τρόπος σκέψης του ειδήμονα. Ο Steve Jobs, όταν είχε απολυθεί από την Apple, συνέχισε να κάνει αυτό που θα έκανε στην Apple ήδη. Το έκανε σε μια άλλη εταιρεία, την Next, και μετά τι έκανε. Την πούλησε στην Apple. Και επέστρεψε πίσω. Αυτό ήταν καθαρά calculated, κατά την άποψή μου. Ανεξαρτήτως που είσαι και τι κάνεις, συνεχίζεις και υλοποιείς αυτό που πιστεύεις ότι θα πράξεις. Αν υπάρχει κάποια προσωπικότητα, επειδή έχεις αναφέρει αρκετές φορές τον Steve Jobs απόψε, αν υπάρχει κάποια προσωπικότητα σε οποιονδήποτε χώρο που να θαυμάζεις, ποια θα ήταν αυτή, αν μπορούσες να απομονώσεις μία. Θα έλεγα ο Evan, ο οποίος είναι ο founder του Snapchat, μπορώ να πω ότι τον θαυμάζω, γιατί έκανε κάτι το οποίο ήταν εντελώς ενάντια στο τι κάνανε οτιδήποτε άλλα startups τότε. Για παράδειγμα, είχε δημιουργήσει έναν τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, ο οποίος να είναι πολύ informal και έλειπε αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον από ό,τι είχαμε δει τότε ήταν το Instagram. Και το Instagram ήταν καθαρά ένας πολύ formal τρόπος επικοινωνίας. Ήταν η εικόνα, η βιτρίνα. Το Snapchat έκανε ακριβώς το αντίθετο. Και όντως βρήκε απήχηση. Γιατί χρειαζόταν και αυτός ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων. Και υπάρχουν και ένα σώρο άλλα άτομα που θα μπορούσα να αναφερθώ. Ο Zuckerberg έχει τον τρόπο σκέψης του startup mindset. Αν και πιστεύω εκεί πέρα έχει λίγο δυσκολευτεί να κάνει αυτά που ήθελε να κάνει, γιατί δεν τον αφήσανε. Είχε αρχίσει το Libra, ένα currency, ένα cryptocurrency, το οποίο ήθελε να χρησιμοποιούν όλοι όσοι χρησιμοποιούν το Facebook, που είναι και ο μισός πλανήτης. Δηλαδή σκέψου αν ο μισός πλανήτης έκανε συναλλαγές με ένα κοινό νόμισμα, που θα μπορούσαν τώρα να ήμασταν. Εσένα στο μέλλον πού θα σε δούμε? Ποια είναι τα πλάνα για το μέλλον? Για την ώρα είμαι ο κανένας, μέχρι και εγώ να αποδείξω ότι μπορώ να γίνω Οδυσσέας. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας podcast. Λούι, να σε ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά που ήσουν απόψε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε όμως και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Ακολουθήστε μας στα social media της εκπομπής για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας και για να μας απολαμβάνετε ανά πάσα στιγμή. Ενώ ολόκληρες τις εκπομπές μας μπορείτε να τις παρακολουθείτε και στο YouTube κανάλι του Hellenic TV. Επίσης, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε feedback. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Sunday Show. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.